δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης μας. Δεν έληξε με τον καλύτερο τρόπο το φετινό πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες. Ο κορονοϊός, η επιδημία, έτσι, η πανδημία γενικότερα δεν μας άφησε να ολοκληρώσουμε όπως σχεδιάζαμε τα πράγματα, όπως τα σχεδίαζε η τοπική μας ένωση. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε τα πρωταθλήματά μας, που κατά κοινή ομολογία φέτος ήταν από τα πιο ανταγωνιστικά και τα πιο αξιόπιστα πρωταθλήματα. Πραγματικά. Θα ήταν ευχή. Ειδικά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε αυτά τα παιχνίδια τα απομείνοντα, γιατί πραγματικά είχαν και σε τρεις κατηγορίες. Θα ήταν να θα παρακολουθήσουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, νομίζω, και ωραία παιχνίδια. Δυστυχώς όμως προέχει η υγεία των ποδοσφαιριστών και όλων γενικά όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό, όπως και γενικώς στην κοινωνία. Οπότε γι' αυτό και εμείς ήμασταν και από τις πρώτες ενώσεις, οι οποίοι είχαμε πάρει την απόφαση, αν θυμάσαι, πάμε να σταματήσουμε τα πρωταθλήματά μας. Ναι. Ήρθε τώρα από την κεντρική. Ήρθε μια κεντρική οδηγία από την ΕΠΟ, η οποία έλεγε ότι πλέον τα πρωταθλήματα σταματούν οριστικά, όπως και τα προεθνικά, όπως και το γυναικείο ποδόσφαιρο, ήδη και το αριστερικό ποδόσφαιρο, να επικυρωθούν οι βαθμολογίες και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Εμείς, βέβαια, ως διοίκηση της ΕΠΣΠΕΡΙΑΣ, ήδη κάνουμε πλάνα για την επόμενη χρονιά. Απλά υπάρχει ένα. Περιμένουμε ακόμα μια εξέλιξη με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Όπως ξέρεις, εκεί ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ναι. Και επειδή οι δικές μας κατηγορίες εξαρτώνται από τη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί αναλόγως με το πόσες ομάδες θα πέσουν ή θα ανέβουν, εξαρτώμαστε κι εμείς. Οπότε είναι αυτό ακόμα που περιμένουμε για να κάνουμε τις τελικές ανακοινώσεις μας. Προς το παρόν, δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι οριστικό όσον αφορά τις ομάδες που πέφτουν, υπάρχει μόνο ο πρωταθλητής. Ακριβώς. Προς το παρόν, οι ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν, όπως έλεγε και η προκήρυξή μας, ισχύει. Απλά έχουμε ένα θέμα τώρα. Περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τους υποβιβασμούς. Γιατί καταλαβαίνεις, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι εμείς θα κάνουμε το καλύτερο. Βέβαια, η τέλεια λύση δεν υπάρχει. Η τέλεια λύση θα ήταν να τελειώσουν τα πρωταθλήματα. Σίγουρα θα υπάρξουν φωνές. Εμείς θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο αυτές οι φωνές να είναι πολύ λίγες. Δηλαδή να. Και εμείς από την πλευρά μας να δούμε τα σωματεία, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο κάποιοι να παλεύουν είτε να σωθούν είτε να ανέβουν και να μην τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Αλλά δυστυχώς ήταν κάτι που δεν περίμενε κανείς. Οπότε και εμείς περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Άλλωστε την Πέμπτη έχουμε και ένα συμβούλιο. Μιας και τώρα που το αναφέρω, έχουμε και την αιμοδοσία στην ΕΠΣΠΕΡΙΑΣ την Πέμπτη. Και πριν την αιμοδοσία θα έχουμε και ένα συμβούλιο, άτυπο βέβαια, για να δούμε το τι μέλη γενέστε και να συζητήσουμε κάποιες καινούργιες ιδέες και κάποια καινούργια πράγματα που θα πρέπει να δούμε για την επόμενη χρονιά. Γιατί χάθηκε αυτή η χρονιά. Έκλεισε, μάλλον όπως έκλεισε, να μην πω χάθηκε. Οπότε εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη χρονιά. Η αιμοδοσία την Πέμπτη το πρωί στο νοσοκομείο, κανονικά στο τμήμα αιμοδοσίας, έτσι. Όχι, θα γίνει σε συνεργασία με το νοσοκομείο Κατερίνης, στις εγκαταστάσεις μας, στην ΕΠΣΠΕΡΙΑΣ. Στην ΕΠΣΠΕΡΙΑΣ, να τα πούμε αυτά, να ξέρει ο κόσμος, ναι. Ναι, ναι. Ήδη έχουν ενημερωθεί όλες οι ομάδες και δημόσια αλλά και με email. Έχουν δηλώσει γύρω στα 40 άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν. Μπράβο. Και ευελπιστώ να έρθουν και άλλοι, γιατί τώρα δημοσιοποιήθηκε και ευελπιστώ. Η οικογένεια του αθλητισμού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όπως ξέρουμε, ο αθλητισμός προσφέρει υγεία και ζωή. Οπότε είναι άλλη μια δράση που θα πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι. Γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη το αίμα και νομίζω ότι είναι 5 λεπτά. Μπορούμε και εμείς να δώσουμε πάρα πολλά με 5 λεπτά που θα δώσουμε από τον χρόνο μας. Να δώσουμε κι εμείς αυτό που χρειάζονται κάποιοι συνάνθρωποι μας. Έτσι, έτσι είναι και υπάρχει έλλειψη αίματος, οπότε ένα παραπάνω. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, Πρόεδρε, επειδή συζητιέται πάρα πολύ το ότι υπάρχει μία περίπτωση από την Α κατηγορία φέτος να πέσουν δύο ομάδες, αυτές που τα παρατήσανε από την αρχή της, σχεδόν από τα μέσα της περίοδου και μετά. Υπάρχει κάποιο τέτοιο σκεπτικό από την ΕΠΣΠΕΡΙΑΣ? Βέβαια, υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια, υπάρχουν σενάρια πολλά. Θα συζητηθεί δηλαδή, Βέβαια, συζητηθήκανε. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό το σενάριο, γι' αυτό σου λέω ότι εξαρτώμαστε, δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Αυτή τη στιγμή η ΓΑΜΑ Εθνική και εκεί έχει τρία σενάρια με το τι θα γίνει με τις ομάδες που πέφτουν. Αν θα πέσει ο Δίας τελικά ή όχι, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Αν και εγώ πιστεύω και οι περισσότεροι που των Προέδρων των Ενώσεων έχουν πει να πέσουν μόνο που είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μαθηματικά, δεν έχουν μαθηματικά ελπίδες. Αυτοί που τα παράτησαν, τέλος πάντων. Ναι. Πιστεύω ότι το 90%, κατά 90% των δύο, πιστεύω ότι θα παραμείνει στην κατηγορία και θα είναι ευχάριστο να μας εκπροσωπεί άλλη μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε πάμε για τρεις ομάδες του χρόνου. Καρίτσα, Δίων και Κεραμίδη. Ναι, ευελπιστώ. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι
Νιώθω, εντάξει, βέβαια, μετά από αυτό όλο που ζήσαμε, θα είναι ευχάριστο να παραμείνει και το δύο, να έχουμε και τρεις ομάδες και ο Πιερικός, να συγχαρώ κιόλας δημόσια τον Πιερικό για την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Να δούμε βέβαια σε ποια κατηγορία και εκεί είναι ένα σενάριο που περιμένουμε. Ευελπιστώ να έχουμε αρκετές ομάδες γιατί πραγματικά αυτό θα δώσει μια όθηση στο μεγαλύτερη όθηση στο Πιερικό ποδόσφαιρο να αναδείξουμε ακόμα περισσότερα και παιδιά και ομάδες, να δείξουμε και εμείς ότι το ποδόσφαιρο στον Ομό Πιερίας είναι σε υψηλό επίπεδο, γυρίζει σε υψηλό επίπεδο και να δείξουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις κατηγορίες. Πρόεδρε, φαίνεται ότι το Πιερικό ποδόσφαιρο είναι σε καλό φεγγάρι αυτή την εποχή, συμφωνείς? Συμφωνώ και γι' αυτό προσπαθούμε. Όπως είπαμε πάντα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό και όπως είπα πριν, ήδη κάνουμε σενάρια για το πώς θα κινηθούμε για την επόμενη χρονιά, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα αν μας τύχουν. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Επέτρεψε μου, πάμε ναι, εδώ. Ναι, πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά είμαστε μια ομάδα στη διοίκηση τη ΕΦΣ Πιερίας, η οποία κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί πολλές φορές λέτε για τον πρόεδρο, αλλά εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι όλα τα παιδιά κάνουν πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα οι καλοί συνεργάτες είναι μεγάλη υπόθεση για έναν πρόεδρο. Έχει καθένας αναλάβει τον ρόλο του και πιστεύω ότι τα καταφέρουμε. Τουλάχιστον αυτό διαισθάνομαι, δεν ξέρω εντάξει τι λένε. Αυτό θα φανεί στην ιστορία αν κάνουμε κάτι ή δεν κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα και αυτό δείχνει ότι κινούμαστε σε καλό δρόμο. Ευελπιστώ να συνεχίσουμε έτσι και να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω ήταν για τις ομάδες. Ακούγεται τίποτα, υπάρχει κάτι, έχει πέσει στην αντίληψή σας ότι μπορεί να υπάρξουν ομάδες οι οποίες θα δυσκολευτούν για τη νέα χρονιά? Σίγουρα αυτό πρέπει να το δούμε, είναι και αυτό που είπα, είναι θέμα συζήτησης και ήδη εμείς έχουμε κάνει τώρα ευκαιρία να αναφέρω, αν και δεν έχει τελειώσει ακόμα, είναι σε ένα προκαταρκτικό στάδιο. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε να κάνουμε μάλλον κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εμείς τα σωματεία. Οικονομικά βέβαια που είναι το μεγαλύτερο, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιοι παράγοντες να ματώνουν. Το έχουμε ζήσει. Ένα παραπάνω τώρα. Ακριβώς, ένα παραπάνω τώρα. Γι' αυτό και εμείς, μιας και τώρα θα το αναφέρω, ήδη έχω μιλήσει με τον κύριο Κουποδήμο, προσπαθώ τώρα, έχω και συνάντηση με τους ερχόμενους δημάρχους, να προχωρήσουν σε ένα πολύ καλό σχέδιο, να βοηθήσουν αυτοί οικονομικά, έτσι ώστε για τα σωματεία, αν μπορέσουμε να τους, αν όχι να μην πληρώσουν σχεδόν καθόλου διαιτησία, να μπορέσουμε να τους ελαφρύνουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε. Πολύ, πολύ ωραίο αυτό, πολύ σωστό. Θα ήθελα να μου πεις λίγο και πού βρισκόμαστε με το γήπεδο εκεί, το οποίο γίνεται στην ΕΦΣ Πιερίας και θα είναι ένα από τα στολίδια πλέον τα ποδοσφαιρικά της περιοχής μας. Εδώ έχουμε ακόμα πιο ευχάριστα νέα. Ήδη το γήπεδο, ο Δήμος Διολίπου το έχει βγάλει στην δημοπράτηση. Μέχρι τις 18 Μαΐου αυτού του μήνα δηλαδή θα μπουν οι δημοπρασίες που είναι να μπουν. 22 του μηνός θα πάρουν απόφαση, θα ανοίξουν δηλαδή τις δημοπρασίες αυτές να δουν ποιος εργολάβος θα παραλάβει το έργο και σε ένα χρόνο, από ό,τι λέει η σύμβαση, θα πρέπει το έργο να έχει παραδοθεί στην ΕΦΣ Πιερίας. Μπράβο. Οπότε πιστεύω τον επόμενο μήνα να δούμε πλέον πράξεις και όχι μόνο λόγια και χαρτιά. Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα θέμα το οποίο ξέρω, ζητώ συγγνώμη ότι απασχολεί και εσένα, γιατί και εσύ είσαι πολλά χρόνια ενεργός άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Με τις ακαδημίες τι γίνεται τώρα? Ανακοινώθηκε ότι τα πρωταθλήματα αυτά της προεπιλογής μάλλον δεν θα γίνουν φέτος. Η ΕΦΣ Πιερίας τα πήγε καλά φέτος όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι, όπως και πέρσι και πρόπερσι, είναι ένα κομμάτι το οποίο έτρεχε πολύ σωστά. Τι βλέπεις να γίνεται με αυτό το θέμα όσον αφορά το μέλλον? Αυτό είναι το δύσκολο, γι' αυτό είπα ότι εμείς κοιτάμε την επόμενη μέρα. Αυτή τη χρονιά δυστυχώς διακοπήκαν και αυτά τα πρωταθλήματα, προεθνικά πρωταθλήματα. Μάλιστα, η μία ομάδα μας σε ισοβαθμία είχε μείνει να περάσει την επόμενη φάση, η άλλη ομάδα είχε περάσει την επόμενη φάση. Εμείς πάνω σε αυτό το κομμάτι κάνουμε τα μέγιστα, όπως είδες και εσύ από κοντά το έχεις παρακολουθήσει. Ανεβάσαμε πολύ το επίπεδο στις αυτές τις ομάδες και παίρνοντας όχι έναν αλλά δύο προπονητές και ό,τι μας ζητήσαν οι προπονητές το είχαν. Η Επιτροπή και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και να τους ευχαριστήσω και δημόσια. Παρουσιάσαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Άλλωστε κάναμε και μεταγραφή προπονητή στις μεγαλύτερες εθνικές ομάδες, τον Παναγιώτη τον Αμανατίδη. Μεγάλη υπόθεση και αυτό, ναι, βέβαια. Ακριβώς. Έχουμε και εκεί τώρα έχουμε έναν άνθρωπο που συνεργαζόμαστε και μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά του νομού μας. Γιατί όπως και να έχει, όταν έχεις κάποιον άνθρωπο που γνωρίζει όλα τα παιδιά του νομού, γιατί έχει αρκετά χρόνια στις νυχτές, νομίζω ότι θα μετρήσει και ο λόγος.
Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι τώρα γενικά θα περιμένουμε και εμείς τις οδηγίες, γιατί όπως ξέρεις, αν δεν βγει προκήρυξη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο παραμικρό. Δηλαδή, πέρσι είχαμε μία αλλαγή, αν θυμάσαι, στις κατηγορίες. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχουν. Πιστεύω ότι η Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι της ΕΠΟ, μέχρι το τέλος του μήνα αυτού, θα πάρει τις επόμενες αποφάσεις που είναι για τη ΓΑΜΑ Εθνική και για αυτές όλες τις κατηγορίες. Οπότε μετά θα μπορούμε να μιλήσουμε διαφορετικά. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι πριν να προδικάσουμε κάτι, πριν να ξέρουμε τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με την τοποθέτησή σου, μάλλον, για το ταλέντο και το επίπεδο των ποδοσφαιριστών που εδώ και 20-30 χρόνια ζεις και εσύ, εδώ σαν πρώην ποδοσφαιριστής και πλέον σαν παράγοντας, στο ποδόσφαιρο της περιοχής μας. Πιστεύεις ότι είναι κάτι... Υπάρχει μάλλον κάτι στον ορίζοντα εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή που πάνω σε αυτό οι ομάδες μας μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους? Βεβαίως, έχουν δείξει από τα εδώ και αρκετά χρόνια ότι οι ομάδες που πηγαίνανε μπροστά ήταν οι ομάδες που είχαν πολλά παιδιά από την περιοχή μας. Είτε αυτό ήταν σε κάποια κατηγορία μικρότερη ή σε μεγαλύτερη. Πιστεύω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια εδώ στον νομό μας και τώρα θα αρχίσει να φαίνεται η δουλειά. Πραγματικά γίνεται και από ομάδες αλλά και από ακαδημίες που έχουν δημιουργηθεί εδώ στο νομό μας, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Πιστεύω ότι η Πιερή είναι ποδοσφαιρομάνα, το ξέρεις και εσύ άλλωστε, και πιστεύω ότι πραγματικά έχουμε πολύ μέλλον. Εδώ θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει οι παράγοντες να πιστέψουν στα δικά μας παιδιά, γιατί σημαντικό ρόλο παίζουν οι παράγοντες. Να στηρίξουν και αγωνιστικά τα παιδιά, ναι. Ακριβώς, θα πρέπει να πιστεύουν να τους δώσουν περισσότερες ευκαιρίες, γιατί στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Αν δεν δώσουμε ευκαιρία στον άλλον να το δείξει, και όχι ευκαιρία εννοώντας μία φορά, ειδικά στο ποδόσφαιρο, να το βάλουμε να παίξει και να πούμε, α, δεν κάνει. Αν δεν δώσουμε, δεν δείξουμε τα παιδιά ότι τα πιστεύουμε, να τα δώσουμε εμπιστοσύνη, βέβαια. Πιστεύω ότι αν οι παράγοντες λίγο βοηθήσουν, πιστεύω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στον ομό μας. Και άλλωστε, άμα θα δείτε, και σε μεγαλύτερες ομάδες πανελλήνια, υπάρχουν ποδοσφαιριστές τη στιγμή που τους ψάχνουν μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Μόνο η Εψηπηρία έδωσε πέρσι 4-5 παιδιά σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Ακριβώς, δύο παιδιά πήγαν και μάλιστα όχι μόνο δύο, δώσαμε αρκετά παιδιά και πολλά παιδιά είναι ήδη σε μεγάλες ομάδες, εννοώ στις ακαδημίες των μεγάλων ομάδων. Έτσι. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ταλέντο και ότι πραγματικά γίνεται δουλειά. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτό το δείχνει άλλωστε και ο αριθμός στα τμήματα υποδομής, τα οποία έχουν ανέβει κατακόρυφα. Δηλαδή, εμείς όταν παραλάβαμε τη διοίκηση, είχε γύρω στα 800 παιδιά και αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα 1200. Ευελπιστώ και με το καινούριο γήπεδο να κάνουμε ακόμη περισσότερα και να γίνεται ακόμη καλύτερη δουλειά. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Είχαμε έτσι μια όμορφη συζήτηση που έβγαλε πολλά πράγματα στον αέρα και έδωσε και κάποιες σημαντικές ειδήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί έτσι όλο αυτό εδώ, θα κάνουμε ξανά μια κουβέντα να δούμε πώς θα ξεκινήσει η επόμενη χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό μετά από όλα όσα προηγήθηκαν. Προς το παρόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ όλα να πάνε καλά και το ποδόσφαιρο της περιοχής μας να βγει δυνατό μέσα από όλο αυτό που ζούμε τώρα. Και εγώ να ευχαριστήσω, Άμπε, και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Να μην ξαναπροσδεστεί αυτό το πρόβλημα και μακάρι το χρόνο να τελειώσουν τα πρωταθλήματα όπως πρέπει και να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί. Γιατί άρχισε να μας λείπει. Έτσι, έτσι, έτσι. Μόνο μας λείπει. Εμείς αυτό ήταν το. Ήταν αυτό το οποίο γέμιζε τις μέρες μας κυριολεκτικά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να γυρίσουμε γρήγορα όλοι κοντά και να είμαστε όλοι στα γήπεδα. Προπάνω να είμαστε όλοι μαζί. Καλή συνέχεια, Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.